Είναι ο κύριος Παναγιώτης Κατηφές, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, της ανώτατης μάλλον Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας. Κύριε Κατηφέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήσασταν προχτές εκεί που είχατε τη συνάντηση με τα χημικά και τα δακρυγόνα. Ναι, δυστυχώς αντί για συνάντηση με τον Υπουργό, αντί για συνάντηση για να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις και αν το θέλετε λύσεις στα πολύ καυτά προβλήματα και στην ίδια την πολιτική της κυβέρνησης και στην παιδεία που πραγματικά υποβαθμίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας, η απάντηση που πήραμε για τις αγωνίες που έχουμε και εμείς και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, γιατί ήταν μια κοινή κινητοποίηση που διοργάνωσαν η Ανώτατη Νομοσπονδία Γονέων μαζί με τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ, η απάντηση ήταν γκλοπ και χημικά. Μήπως είχατε πάει εκεί με κουκούλες, μήπως είχατε κουκούλες. Είχαμε πάει με τη μεγαλύτερη, αν το θέλετε, ή με την καλύτερη κουκούλα που έχουμε, την αξιοπρέπεια του αγώνα, την αγωνία μας και την ανησυχία μας για τη μόρφωση των παιδιών μας, την αγωνία μας και την ανησυχία μας για το τι μαθαίνουν, πού το μαθαίνουν, πώς το μαθαίνουν τα παιδιά μας, δηλαδή για μια γκάμα ζητημάτων που αφορούν και την εκπαιδευτική διαδικασία και την παιδαγωγική διαδικασία και την κοινωνική διαδικασία που οφείλει να δίνει το σχολείο στα παιδιά. Και αν το θέλετε, αυτή η απάντηση, εντός εισαγωγικών απάντηση της κυβέρνησης, που δείχνει και τις προσθέσεις ότι η αντιλαϊκή πολιτική, η αντιεκπαιδευτική πολιτική λέμε εμείς, θα συνοδεύεται και με καταστολή. Εμείς απαντάμε εκπροσωπώντας χιλιάδες γονείς σε όλη τη χώρα που αν το θέλετε για τον λόγο που έγινε η κινητοποίηση, για τις συγχωνεύσεις τμήματων, πάνω από 1000 τμήματα συγχωνεύονται σε όλη τη χώρα, με εγκύκλιο που βγήκε μέσα στον Ιούλιο και Αύγουστο. Χιλιάδες γονείς σε όλη τη χώρα έκαναν μαζικές παραστάσεις διαμαρτυρίας στη Διευθύνση Παιδείας, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, αν προ τη Ρόδο, μέχρι την Κέρκυρα. Για αυτά τα ζητήματα δεν θα μας κάμψει η κυβέρνηση και λέμε καθαρά ότι η μόρφωση, το μέλλον, η ζωή των παιδιών μας πραγματικά δεν μπαίνει στο ζύγι κόστος όφελος. Πείτε μου κύριε Κατηφέ, τι σημαίνει αυτή η σύμπτυξη χιλίων τμήματων? Τι είναι αυτή η ιστορία? Η ιστορία αυτή είναι μια εγκύκλιος που βγήκε μέσα στον Ιούλιο. Καταργείται παλιότερη εγκύκλιος που έλεγε ότι αν σε ένα τμήμα υπάρχουν μαθητές με γνωματεύσεις από κελασί που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, ότι δεν μπορεί να είναι πάνω από τρεις σε κάθε τμήμα. Άρα δημιουργούνται περισσότερα τμήματα. Αυτό σημαίνει ότι τμήματα που είχαν διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια σε σχολεία, τώρα υπάρχει εγκύκλιος τα οποία τα συντήσουν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, να το πω πρακτικά, ότι σε ένα σχολείο που μπορεί να είχαμε δύο τετάρτες δημοτικού, πλέον θα γίνεται μία, ανεξάρτητα των γνωματεύσεων. Έχουμε δεκάδες περιπτώσεις σχολικών τμήματων που κλείνουν τμήματα και το τμήμα που μένει θα έχει 25 ή 27 μαθητές, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη μορφωτική διαδικασία, που μέσα θα είναι από 3, 5, 6, 7 γνωματεύσεις. Δηλαδή μαθητές που χρειάζονται παράλληλη στήριξη. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ξαφνικά παιδιά που φοιτούσαν στο σχολείο της γειτονιάς τους δεν χωράνε και πρέπει να μετακομίσουν σε άλλο σχολείο και ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την παιδαγωγική σχέση που έχουν αναπτύξει με τους δασκάλους τους, αλλά και τις κοινωνικές σχέσεις. Γιατί καταλαβαίνετε, σε ένα μαθήτη της Δευτέρας, της Τρίτης, της Τετάρτης Δημοτικού, ξαφνικά να αλλάζει σχολικό περιβάλλον και να απομονώνονται από τους φίλους του, από τους δασκάλους του, είναι ένα ζήτημα. Δεύτερον, ότι πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, όπως λέει και η κυβέρνηση, εξυγχρονισμός της εκπαίδευσης, 25 και 27 τμήματα και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και σε κοντέινερ των 40 τετραγωνικών, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Υπάρχει ο κόφτης που λέει ότι για κάθε τρεις παράλληλες στηρίξεις θα καλύπτεται η μία. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ενώ κάθε μαθητής που έχει διάγνωση από το κεδασί και χρειάζεται παράλληλη στήριξη, ο ένας στους τρεις καλύπτεται, και μετά υπάρχει το παραθυράκι του νόμου Κεραμέως, το οποίο λέει ότι μπορεί ο γονιός να βάζει ιδιώτη ψυχολόγο να στηρίζει το παιδί του. Άρα, ακόμα μεγαλύτερο κόστος στην τσέπη των γονιών. Και πραγματικά δηλαδή, μας λέτε ότι μόνο ο ένας στους τρεις μαθητές με ανάγκη καλύπτεται παράλληλη στήριξη καλύπτεται λόγω των ελλειπών διορισμών. Αυτό ακριβώς. Μα ούτως ή άλλως και οι συμπτύξεις τμήματων αυτό το παρανομαστεί έχουν. Να ρίξουν το οικονομικό κόστος της εκπαίδευσης, που πραγματικά από τη μία συμπαρασύρει
στην παιδαγωγική διαδικασία, υποβαθμίζει τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων βάζει τους γονείς να βάζουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Κρήτη έχουμε καταγγελίες ότι οι μαθητές σε τμήματα που συντήσονται δεν αναγκάζονται απλά να αλλάξουν σχολείο. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί σε ένα χωριό να υπάρχει ένα δημοτικό μόνο, αναγκάζονται να αλλάξουν χωριό. Το διανοείστε αυτό το πράγμα. Και αυτό το ονομάζει εξυγχρονισμό η κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι εξυγχρονισμός είναι πραγματικά αυτό που χρόνια διεκδικούμε και εμείς ως γονείς και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. 15 μαθητές ανά τμήμα στο νηπιαγωγείο, στην πρώτη και στη δευτέρα δημοτικού, που είναι η αρχή της σχολικής βαθμίδας και χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη στα παιδιά, και μέχρι 20 μαθητές στα υπόλοιπα τμήματα. Αυτό τι προϋποθέτει σχολική στέγη και προσλήψη εκπαιδευτικών. Πείτε μου κάτι, αυτά τα φαινόμενα στα οποία αναφέρεστε αφορούν κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση? Αφορούν και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εκεί έχουμε συντήξεις τμήματων. Έτσι. Αλλά κυρίως είναι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι στην Έτελο Ακαρνανία συντήσονται 40 τμήματα. 40 τμήματα, ξέρετε τι σημαίνει αριθμητικά, να το πω έτσι πρακτικά, μπακαλίστικα. 4 σχολεία, σαν να κλείνουν 4 σχολεία. Σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας έχετε έρθει? Σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας, ως ανώτατη συνομοσπονδία γονέων, έχουμε να έρθουμε πάνω από 10 χρόνια. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι εδώ και 10 χρόνια παρακαλάμε να συναντήσουμε Υπουργό Παιδείας. Η ανώτατη συνομοσπονδία γονέων μαθητών Ελλάδος, έτσι, που είναι ένα θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί χιλιάδες γονείς σε όλη τη χώρα, με 8 ομοσπονδίες σε όλη τη χώρα γονέων, ποτέ δεν έχουμε συναντηθεί τα τελευταία χρόνια με κάποιον Υπουργό Παιδείας. Κάνα δύο φορές την περίοδο του COVID συναντηθήκαμε με γενικούς γραμματείς του Υπουργείου. Εχθές, που ήταν και η κινητοποίηση. Καλά, προχτές συναντηθήκατε με τα ΜΑΤ. Ναι. Ναι, υποτίθεται ότι ο Υπουργός ήταν εκεί και θα δεχόταν την αντιπροσωπεία των γονιών και των δασκάλων, και από τη στιγμή που μέρος της αντιπροσωπείας περάσαμε την πόρτα για να κανονίσουμε την συνάντηση, εκείνη τη στιγμή δεχτήκαμε την απρόκλητη επίθεση και η συνάντηση δεν έγινε ποτέ και ξαφνικά ενημερωθήκαμε ότι έχει φύγει και ο Υπουργός. Κοροϊδία. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά πραγματικά είναι τραγικό και προσπαθούμε να εκφράσουμε την αγωνία που έχουν χιλιάδες γονείς σε μία περίοδο μάλιστα, έτσι, που ξέρετε καλύτερα τι σημαίνει να είσαι γονιός το Σεπτέμβρη με το άνοιγμα των σχολείων, με την ακρίβεια, με ό,τι σημαίνει για έναν γονιό η λίστα, τα σχολικά, οι εξωσχολικές δραστηριότητες, που τελικά ξέρετε, να το πω έτσι, στο διατάφτα τη δείχνει ότι τελικά εμείς οι γονείς πληρώνουμε πολύ ακριβά για μια φτηνή σε περιεχόμενο μόρφωση για τα παιδιά μας. Και γι' αυτό παλεύουμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Κύριε Κατηφέ, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.